Καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πηγάσου Πολύχνης, τον κύριο Γιώργο Διονά. Πρόεδρε, μία σεζόν ακόμη ξεκινάει και άλλη μία σεζόν υψηλών απαιτήσεων για τον Πηγάσου, έτσι. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς και στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Ξεκινάει μια χρονιά καινούρια. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο του βόλεϊ καλή αγωνιστική χρονιά. Στους αθλητές πρώτα απ' όλα υγεία και καλές εμφανίσεις. Στα σωματεία να είναι καλά διοικητικά για να μπορέσει να γίνει ένα πρωτάθλημα, γιατί και αυτό χρειάζεται. Να γίνει ένα πρωτάθλημα αντάξιο όλων αυτών των παιδιών που παίζουν σε αυτό. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα. Εμείς ελπίζουμε ότι ο Πήγασος θα είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από αυτό που ήταν πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι ήδη μας προειδεάσατε, φιλοξενήσετε μια πολύ ωραία διοργάνωση, έχετε αποκτήσει παίκτες υψηλού επίπεδου. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει ο Πήγασος την είσοδό του στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν. Να πούμε καταρχήν ότι και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήμασταν στην Ευρώπη. Παίξαμε στο Βαλκανικό κύπελο και πέρυσι και φέτος. Φέτος το διοργανώσαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μας αυτό το πράγμα. Ίσως δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί αναγκαστήκαμε να μπούμε πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο και τα παιδιά να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα την προετοιμασία. Πάντως ο στόχος της ομάδας είναι αυτός. Είναι να μπει στην πέμπτη θέση για να πάει ένα βήμα πιο πάνω από το Βαλκανικό. Είστε από τις ελάχιστες ομάδες που έχουν τρεις ξένους παίκτες. Μάλλον έχετε τρεις ξένους παίκτες. Δίνετε τόπο και στο ελληνικό στοιχείο. Είναι κάτι που θέλετε να κάνετε και στην εργασία και με τον προπονητή? Ναι, πράγματι. Έχουμε τρεις ξένους παίκτες. Όχι γιατί δεν βρήκαμε τέταρτο. Για λόγους αρχής και φιλοσοφίας. Και αν μπορούσαμε να είχαμε και λιγότερους, θα μας ενδιέφερε ακόμα περισσότερο. Είναι μέσα στις φιλοδοξίες μας να μπορέσουμε να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερους έμπειρους Έλληνες παίκτες, αλλά και νεαρούς Έλληνες παίκτες. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στη 14η της ομάδας είναι τρία παιδιά τα οποία αγωνίζονται με αξιώσεις και όχι για να συμπληρώνουν τη 14η, τα οποία προέρχονται από το εφηβικό μας τμήμα. Αυτοί λοιπόν μαζί με τους έμπειρους Έλληνες παίκτες που αποκτήσαμε φέτος, αλλά και τους ξένους, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο που με την καθοδήγηση του Γιάννη Ορφανού και του υπολείπου staff θα πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε πέρσι. Ο Πηγάσος είναι για τις ομάδες που έχουν άμεση σύνδεση με την περιοχή τους. Καταφέρνετε και πέρυσι είχατε μια πολύ καλή έδρα. Έχετε και εμείς στο γήπεδο, είναι και αυτό ένα παράσημο στο δικό σου μυαλό, ότι έχετε πείσει και πολλά νέα παιδιά να έρχονται στο γήπεδο. Ναι, είναι στοίχημα. Πέρυσι κερδίθηκε, νομίζουμε ότι και φέτος θα κερδιθεί, αν και η σημερινή μέρα δεν είναι από τις μέρες που προσφέρονται. Ξέρετε ότι σήμερα είναι αργία για τη Θεσσαλονίκη, είναι του Αγίου Δημητρίου. Δεν ξέρω αν θα έχουμε στο σύνολό της την κερκίδα που είχαμε στους εντός έδρας αγώνες τις προηγούμενες φορές. Αυτά τα παιδιά όλα που βλέπετε εκεί πάνω στη γωνία της κερκίδας, να καταλαμβάνουν περίπου το 1 τρίτο της κερκίδας, είναι τα παιδιά των ακαδημιών μας. Είναι τα παιδιά των αναπτυξιακών τμήματων του Πήγασου, ξεκινώντας από τις ακαδημίες, το Παμπεδικό, οι Παγκουρασίδες, οι Πέδες, οι Παμπέδες. Είναι τα δικά μας παιδιά τα οποία προσπαθούμε σιγά σιγά να τα μάθουμε, πρώτον να έρχονται στο γήπεδο, να βλέπουν καλούς αγώνες, γιατί έτσι βελτιώνονται κιόλας, αλλά και να δίνουν αυτή την όθηση στην ομάδα για να μπορεί να φέρνει αποτελέσματα. Τέλος και μια κουβέντα για το πρωτάθλημα. Πολλοί περιμένουν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Έτσι ακούω, έτσι λένε όλοι. Και να σας πω την αλήθεια τώρα, δεν είμαι ίσως ο κατάλληλος για να το πω, αλλά αφού το λένε οι προπονητές όλων των ομάδων της Volley League, νομίζω ότι έχουν δίκιο. Για να το λένε, κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω. Έχουν δίκιο. Οι ομάδες δυνάμωσαν, αν κρίνω και από εμάς, αλλά και όλες οι υπόλοιπες, ό,τι έχω δει μέχρι τώρα και σε φιλικούς αγώνες και στο League Cup και ό,τι αγώνες έχω δει και παρακολουθήσει ως τώρα, αυτό δείχνουν ότι οι ομάδες και οι 10 έχουν δυναμώσει. Άρα γιατί όχι να έχουμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Volley League που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.